Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Η Νέα Δημοκρατία, ίδια και απαράλλαχτη από το παρελθόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ίδιος και απαράλλαχτος με το ΠΑΣΟΚ. Με το παλιό ΠΑΣΟΚ, έχοντας όλα τα κακά χούγια του παλιού ΠΑΣΟΚ, του παρελθόντος. Το κάλπικο δίπολο πάει να ξαναστηθεί, αν και μοιάζει περισσότερο με φάρσα αυτή τη φορά. Νέες κοκορομαχίες στείνονται για τη φωλιά της κότας του Μαξίμου, για το ποιος θα κάτσει πρώτος, δεύτερος, σήμερα, αύριο, αργότερα στην κυβερνητική καρέκλα. Αυτή είναι η ουσία. Αντιπαράθεση δηλαδή ποιος θα κάτσει στο σβέρκο του λαού. Ανούσια συζήτηση για ένα κράτος έτσι κι αλλιώς σαπισμένο και διεφθαρμένο, που διαφθείρει ακόμα και αυτούς που έχουν έστω κάποια στοιχειώδη εντυμότητα πριν ανέλθουν στην καρέκλα της εξουσίας, την οποία τη χάνουν και αυτή τους την εντυμότητα και την όποια καλή πρόθεση. Γι' αυτό ένα χρόνο τώρα πάτε κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δύο-τρεις είστε εδώ σήμερα, αλλά τέλος πάντων απόψε αυτή την ώρα, από το κακό στο χειρότερο και μοιάζετε όλο και περισσότερο με τους υποτιθέμενους αντιπάλους σας. Η πρόταση της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό σύστημα, με οποιαδήποτε μορφή και αν καταλήξει, δεν αποτελεί έναν επιπλέον αντιασφαλιστικό νόμο δίπλα στους προηγούμενους, δεν αθρίζεται δηλαδή απλά σε αυτούς, αλλά ουσιαστικά πρέπει να μιλάμε και έτσι πρέπει να το κατανοήσει ο ελληνικός λαός, για νόμο ευθείας βολής που σαρώνει τον πυρήνα του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος που έχουμε γνωρίσει μέχρι τις μέρες μας, κυρίως τον προηγούμενο αιώνα. Η ολομέτωπη επίθεση στα λαϊκά δικαιώματα αποδεικνύει πως οι κατακτήσεις των εργαζομένων στο σύστημα της εκμετάλλευσης είναι κάτω από συνεχή αμφισβήτηση, άρα είναι προσωρινές. Αν το κεφάλαιο σε βρει ανέτοιμο, θα τις αποσπάσει αυτές τις κατακτήσεις την επόμενη στιγμή. Η κυβέρνηση προσπαθεί να παραπλανήσει με κάθε τρόπο, να κρύψει την πιο αντιδραστική μορφή του νόμου Λοβέρδου και Κουτρουμάνη που φέρνει, μιας και έγινε κουβέντα στις πρωτολογίες πριν. Με πίνακες που σκορπά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάνει αντιστοιχεία των νόμων του 2010 με το σήμερα, για να δείξει πως η τωρινή κυβερνητική πρόταση είναι καλύτερη και πιο δίκαιη. Τι δεν λέει όμως? Πως σήμερα οι συντάξεις δεν υπολογίζονται με αυτόν τον νόμο, αλλά με προγενέστερους. Πως η εφαρμογή του νόμου Λοβέρδου από 1η-1η-2015 πήρε παράταση για να έρθει τώρα, ένα χρόνο μετά, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε πιο αντιδραστική κατεύθυνση. Η κυβέρνηση λέει συνειδητά ψέματα. Δεν υπολογίζει πως αυτά τα 5 έτη, δηλαδή το χρονικό διάστημα που συγκρίνει επιμέρους πλευρές των νόμων, αφού η βασική αρχιτεκτονική παραμένει αναλύωτη, κατά τη διάρκεια αυτών των 5 ετών, το λαϊκό εισόδημα που προέρχεται από τις συντάξεις κατατροπώθηκε, με τις συνολικές μειώσεις να αγγίζουν περίπου το 40%. Και σε τελευταία ανάλυση τι ακούμε σήμερα εδώ? Ακούσαμε και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να ζητάνε να εφαρμοστεί στην ουσία αυτός ο νόμος. Νόμοι δηλαδή οι οποίοι 11 φορές στο παρελθόν, τα τελευταία χρόνια, έκοψαν τις συντάξεις, μείωσαν τις συντάξεις και ζητάνε στην ουσία με αυτόν τον τρόπο να κουπούν ξανά. Κυρίες και κύριοι, το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και όσο αυτό προβλέπει, δεν παίρνει βελτίωση. Δεν μπορεί να διορθωθεί με επιμέρους προτάσεις, επιμέρους τροποποίησης. Η μόνη θέση που υπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, των αγροτών, των αυτοαποσχολουμένων της πόλης που θίγονται από τον νόμο αυτό,
που κυριολεκτικά ενταφιάζει τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα είναι να αποσυρθεί, να μην έρθει καν για συζήτηση στη Βουλή. Αυτό λέμε από την πρώτη μέρα. Αυτό ζητάει και το εργατικό λαϊκό κίνημα, αυτό ζητάνε οι αγρότες στα μπλόκα, αυτό ζητάνε όλοι οι εργαζόμενοι που αυτή τη στιγμή διαδηλώνουν και πριν από λίγο διαδηλώναν και έξω από τη Βουλή. Ο στόχος αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν διαμορφωθεί πραγματικά ένα παλαϊκό κίνημα λαϊκού ξεσηκωμού. Η ανάπτυξη τέτοιου κινήματος απαιτεί αποφασιστικότητα, σχεδιασμένη πάλι, η απεργία, η πανεργατική, πανυπαλληλική απεργία στις 4 του Φλεβάρι πρέπει και μπορεί να είναι μια τέτοια μάχη και αυτή η υπόθεση πρέπει να γίνει μέσα στους τόπους δουλειάς, να γίνει υπόθεση κάθε σωματείου, κάθε φορέα, κάθε εργαζόμενου, κάθε λαϊκής οικογένειας. Στα μπλόκα της αγροτιάς όλη τη χώρα πρέπει να εκφραστεί η αμέριστη αλληλεγγύη μας, η αλληλεγγύη όλων των κοινωνικών στρωμάτων, όλων των κλάδων, κόντρα στις θεωρίες περί κοινωνικού αυτοματισμού, κόντρα στις νουθεσίες και τις πιέσεις τόσο από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όσο και από την αξιωματική αντιπολίτευση και άλλα κόμματα που θέλουν να ελέγξουν και να επιβάλλουν ακόμα και τις μορφές πάλης τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν οι εργαζόμενοι, οι αγρότες για να υπηρετήσουν το δίκαιο τους. Ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν δυνάμεις, πολιτικά κόμματα και συνδικαλιστικές παρατάξεις που δεν θέλουν αυτή την πάλη, την γενικευμένη πάλη για την απόσυρση του νομοσχεδίου. Στα λόγια το καταδικάζουν, αλλά στην πράξη περιορίζονται σε μια ανώδυνη διαμαρτυρία, προτείνοντας πάνω κάτω τα ίδια με την κυβέρνηση ή θέλουν μόνο να ισχυροποιήσουν την αντιπολιτευτική τους θέση απέναντι στην κυβέρνηση. Τα άλλα πολιτικά κόμματα, πιστεύουμε, δεν διαφωνούν στην ουσία του νομοσχεδίου. Άλλωστε, και αυτό το νομοσχέδιο, επιμένουμε, είναι βασισμένο στα δικά τους έργα, στους δικούς τους νόμους, τους οποίους καλείται να ολοκληρώσει τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν την ίδια αφετηρία και τα επιχειρήματα του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα έχουν την ίδια βάση. Επομένως, χρειάζεται να ανοίξει καθαρό μέτωπο με όλες αυτές τις δυνάμεις. Όλοι πρέπει να μπούμε μπροστά στις ευθύνες μας. Αυτό λέμε κυρίως απευθυνόμενοι στον ελληνικό λαό. Η πάλη για την απόσυρση του νομοσχεδίου αναμφίβολα συνδέεται με την προοπτική επίλυσης του προβλήματος. Γύρω από αυτό το ζήτημα υπάρχουν θέσεις και εχθρικές προς τα πραγματικά λαϊκά συμφέροντα, θέσεις που μπερδεύουν τους εργαζόμενους, τους εγκλωβίζουν σε νέα αδιέξοδα, σπέρνουν σύγχυση. Κατά τη γνώμη μας, αφετηρία των θέσεων που πραγματικά υπηρετούν το λαό, τα συμφέροντά του και είναι αντικείμενο διαπάλης, πρέπει να είναι τα εξής καθαρά ζητήματα κατά την άποψή μας. Πρώτο, οι εργαζόμενοι δεν παρετούνται να διεκδικούν ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και σύνταξης που περιλαμβάνει δωρεάν υγεία και πρόνοια για τα λαϊκά στρώματα με τις απαραίτητες κρατικές υποδομές, με επαρκές ανθρώπινο δυναμικό, κατάλληλα μέσα, αξιοπρεπείς συντάξεις και όχι δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Δεν πρέπει κανένας να παραιτηθεί και καμιά από την διεκδίκηση, την απέτηση να καλυφθούν σε μια πορεία όλες οι απώλειες του εισοδήματός τους, όσα έχασαν τα χρόνια της κρίσης, με βάση τις σημερινές, τις σύγχρονες ανάγκες τους. Να μην υποχωρήσουμε από την απέτηση να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι, οι περιορισμοί στην ιατρική, φαρμακευτική περίθαλψη. Δεύτερο, και ταυτόχρονα, να απαιτήσουμε αξιοπρεπείς μισθούς και μεροκάματα, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, κατοχυρωμένα δικαιώματα μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να ακυρωθούν όλοι οι νόμοι που έχουν οδηγήσει
τις εργασιακές σχέσεις στη σημερινή ζούγκλα, να μην περάσει το σχέδιο για ομαδικές απολύσεις που είναι στα σκαριά, να υπάρξει ουσιαστική προστασία των ανέργων για όσο διάστημα διαρκεί η ανεργία τους, να αναπτυχθεί πάλι για κατοχύρωση μόνιμης σταθερής δουλειάς για όλους και όλες στην προοπτική ανατροπής αυτού του συστήματος. Τα αιτήματα αυτά είναι βασικοί όροι για να ξεφύγουν ή να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι τη φτώχεια τους, να διασφαλίσουν μια ανθρώπινη ζωή. Το πρόβλημα που προκύπτει αφορά τη χρηματοδότηση και την εξασφάλιση αυτών των αιτημάτων. Η μόνη απάντηση, κατά τη γνώμη μας εδώ, που ανταποκρίνεται στα πραγματικά συμφέροντα του λαού, είναι μόνο μία. Να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο, να πληρώσει το κράτος τους. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη λύση σήμερα. Ή θα πληρώσει το κεφάλαιο, ή οι εργαζόμενοι θα οδηγούνται συνεχώς στην εξαντλίωση και σε όλο και μεγαλύτερα αδιέξοδα. Ο ελληνικός λαός δουλεύει, παράγει αυτό το πλούτο, ο λαός λοιπόν είναι που πρέπει να δικαιωθεί και σε αυτή την πάλι το ΚΚΕ θα δώσει όλες τις δυνάμεις.